η έγνοια μας και γενικότερα όλο το καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα, όλες οι παραγωγικές τάξεις αυτή την περίοδο είναι σοβαρή στο ζήτημα της ακρίβειας, της φτώχειας και της περικοπής στα βασικά είδη ανάγκης. Όντως, μετά τις ευρωεκλογές άρχισε πια το κουβάρι να ξετυλίγεται. Δεν αποτελεί είδηση το μηδενικό ΦΠΑ στο λάδι από την αριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας, εάν από μόνο του δεν δώσει τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με ποια πολιτική είναι αυτή η οποία θα εφαρμοστεί, έτσι ούτως ώστε να ευνοήσει όλα τα λαϊκά στρώματα. Δηλαδή, ένα ΦΠΑ μηδενικό στην κατανάλωση, εάν, κυρία Δουγκεράκη, δεν συνοδευτεί με την κατάργηση στο ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια, μιλώ από την πλευρά του δικού μας κλάδου, γιατί αυτό είναι το βασικό ζήτημα, να τοποθετηθώ δηλαδή σε αυτά τα ζητήματα. Εάν λοιπόν δεν καταργηθούν το ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια, στο ρεύμα, στα καύσιμα, πώς θα προστατευτεί ο βιοπαλαιστής αγρότης από τους εμποροβιομήχανους, οι οποίοι θα είναι ανάμεσα στον καταναλωτή και στον παραγωγό? Είναι λοιπόν μια πολιτική η οποία πρέπει να εφαρμοστεί στην κατεύθυνση, αυτό που έλεγε και ο προηγούμενος συνομιλητής, από το χωράφι στο ράφι, να είναι ενιαία απάντηση σε αυτούς που εν πάση περιπτώσει παράγουν και αυτοί που καταναλώνουν. Τι γίνεται εδώ, τι προσέχουμε, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι από τον παραγωγό, εμάς δηλαδή, έτσι, μέχρι το ράφι παρεμβαίνουν 4-5. Όλοι αυτοί ασελγούν πάνω στην ανάγκη της λογικής να ζήσουμε εμείς σαν παραγωγή και να ταΐσουμε και το λαό μας. Έτσι λοιπόν αυτό το σύστημα, και εδώ είναι αυτό που με ερέστησε, κυρία Δουλειράκη, στην εξής λογική: η αριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας, ναι, όταν σφίξουν τα πράγματα παίρνουν μέτρα κατά τη γνώμη μου κομπολιανίτικα. Αλλά θα σας πω και κάτι, το πάμε εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή στη δικιά μας περίπτωση. Πες ότι η κυβέρνηση μηδενίζει το ΦΠΑ στο λάδι. Και τι σημαίνει, ότι ο καταναλωτής το πάρει τζάμπα ή θα το πάρει φτηνό? Όχι, κυρία Δουλειράκη, φαίνεται από τη ζωή δεν το παίρνει. Γιατί από μένα το πήρε 4,85 το λάδι και έφτασε και 17 και 18, 200 ευρώ δεν εκέστη. Πώς προκύπτει αυτό? Πώς προκύπτει? Με χίλιους τρόπους. Λοιπόν, είναι όντως σωστό το μέτρο της μηδενικής εξασφάλισης στο ΦΠΑ. Δεν φτάνει όμως αυτό. Πρέπει να ελεγχτούν όλα αυτά τα οποία ανεβάζουν το κόστος ζωής σε ένα επίπεδο εξωφρενικό. Γι' αυτό βλέπουμε τα πράγματα που έχουν φτάσει. Γι' αυτό φτάσουν οι εργαζόμενοι στο πρώτο δεκατεστήμερο, δεν φτάνει ο μισθός τους. Γι' αυτό εμείς εγκαταλείπουμε την παραγωγή. Άμα, κυρία Δουλειράκη, έρθετε στον κάμπο αυτή την περίοδο, θα κλαίτε. Εγκατελειμμένη η παραγωγή μας. Ξεραίνονται οι ελιές. Τα νερά τελειώσανε. Στις βάνες ξεκαυκαλώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Έχουμε πρόβλημα, κυρία Δουλειράκη. Και τώρα όλο αυτό το συνοθήλευμα των αιτιών είναι ευκαιρία για τον κάθε τυχάρπαστο, για τον κάθε κερδοσκόπο, για τον κάθε να που παίρνει τις αρπακτές του, για να έχουμε ένα λάδι που διακινείται με όρους μαφίας και βγάζει όξο τους σοβαρούς, αν θέλεις, επιπέτειους της παραγωγής, τους βιοπαλαιστές αγρότες. Είναι λοιπόν τέτοιου είδους η λογική τους, η οποία καταστρέφει και τις παραγωγικές τάξεις και την καταναλωτική κοινωνία και την εργατιά, δηλαδή αυτή που καταναλώνει επί της ουσίας τη μεγάλη
τη μεγάλη διατροφική αλυσίδα. Και θέλω να πω και δύο λόγια, κυρία Δουγεράκη. Με συγχωρείτε για το θράσος μου. Ο χρόνος σας το ξέρω είναι πολύτιμος. Αλλά δώστε μου την ευκαιρία να πω δύο πράγματα. Παρακαλώ. Πάρτε δύο λεπτά, όχι παραπάνω. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα. Ένα σωστό μήνυμα. Ενώ στην παρούσα φάση τώρα βλέπουμε να σέρνουν στα δικαστήρια τους προτεργάτες, αγωνιστές, αγρότες μετά τις ευρωεκλογές. Το Ρωίζο το Μαρούδα, της πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Το Στέλιο το Τζικριτζή, δήμαρχος του Σνάβου και γραμματέας Ομοσπονδίας. Να απολογηθούν για τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος της αγροτιάς που έβαζε αυτό ακριβώς το ζήτημα. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής πρώτης ανάγκης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στην ενέργεια. Αυτό δηλαδή που διεκδικούμε εμείς για να επιβιώσουμε, τους σέρνουν στα δικαστήρια, κύριε Αβγεράκη. Και όσους υπουργούς και να αλλάξουν, και αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά και τον τόπο μας, γιατί είδαμε επιστολές στήριξης στον προηγούμενο υπουργό, που όντως φάνηκε ποιοι, πώς και τι και τα λοιπά το προηγούμενο διάστημα φρέναραν την αγωνιστική διάθεση της αγροτιάς, να στέλνουν μηνύματα στον πρωθυπουργό και απειλητικά μάλλον, γιατί τον άλλαξε τον υπουργό. Όσους υπουργούς και να αλλάξουν, κυρία Δουλιαράκη, η πολιτική τους είναι η ίδια. Και είδατε, σκέφτηκε το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, γιατί, Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί από εκεί την πλήρωσε η κυβέρνηση και μειώθηκαν τα ποσοστά της. Και θα βγει πάλι μπροστά της στην αγροτιά και θα βρεθούμε πάλι στους δρόμους. Και θα σκώσουμε πάλι το ανάστημα, γιατί αυτό το πράγμα δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη διεκδίκηση. Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Ο ρίζος ο Μαρούδας ο ίδιος, 19 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη, έλεγε εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, τα αγροτοδικεία δεν θα μας σταματήσουν, διότι θέλουμε πραγματικά να έχουμε άλλα δεδομένα. Θέλουμε μια καλύτερη ζωή και μάλιστα μας έλεγε και για αυτή την συνάντηση, νομίζω πρέπει να είναι αύριο το νέο ραντεβού με τον νέο υπουργό, τον κύριο Τσιάρτα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, υπάρχει το ραντεβού αυτό που η σχετική λογική φαίνεται καθαρά ότι αυτοί θέλουν τώρα με γρήγορους ρυθμούς να υλοποιήσουν την πολιτική της αγροτικής πολιτικής. Μάλιστα. Αυτό που καταλαβαίνουμε. Αλλά η λογική το να ενοχοποιούν, να κυνηγούν, να στέλνουν στα δικαστήρια αγωνιστές, μαχόμενους αγρότες, δεν είναι σωστή.